Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στη βορεινή παραλία των Αγίων Αποστόλων και σε συνεργασία ο Δήμος με τους φίλους του Βυθού κάνουν μια δράση η οποία είναι σημαντική, πιστεύω, μετά τις πρόσφατες πλημμύρες. Καθαρίζουμε το βυθό αυτής της παραλίας που έχει δεκτεί εκατοντάδες αντικείμενα τα οποία παρασύρθηκαν από το νερό. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο, τον κύριο Καραβαράκη, τους φίλους του Βυθού και την τεχνική υπηρεσία και την υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Χανίων, όπου συνεργαστήκαμε και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρώτο αποτέλεσμα, γιατί προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα που δεν είναι δυνατόν υπ' αυτές τις συνθήκες να βγουν, θα το συνεχίσουμε αυτό και να προσπαθήσουμε να αποδώσουμε τις παραλίες μας μετά από αυτές τις καταστροφές στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Ευχαριστώ λοιπόν ιδιαιτέρως που στην πρόσκλησή μου ανταποκρίθηκαν και βρίσκονται εδώ οι άνθρωποι αυτοί και μπορούμε να δώσουμε έτσι ένα θετικό αποτέλεσμα. Αυτό όμως που ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω και το τόνισα και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο είναι ότι ο Δήμος Χανίων στην πραγματικότητα είναι ο μόνος από τις δημόσιες υπηρεσίες ο οποίος προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές που είχαμε από τις πρόσφατες πλημμύρες. Γι' αυτό και κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα βλέπουμε τέλεια στο μάτι μας, θα πρέπει να τα συγχωρούμε και να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα που είναι η προσπάθεια αποκατάστασης των ακτών μας. Αυτό το πράγμα έχει συνέχεια, αλλά δυστυχώς δεν πρέπει διαρκώς να στρεφόμεθα κατά αυτών που προσπαθούν τουλάχιστον να κάνουν κάτι. Είμαστε ανοιχτοί και δεκτικοί. Αν κάνουμε κάποιο λάθος, να το διορθώσουμε. Κύριε Δήμαρχε, η ανάπλαση της συγκεκριμένης παραλίας βλέπουμε ότι έχει προχωρήσει μετά τις τελευταίες καταστροφές και αλλάξει η όψη σε σχέση με αυτό που ήταν πριν. Πότε εκτιμάτε ότι θα μπορεί να παραδοθεί, θα προλάβουμε την επόμενη καλοκαιρινή περίοδο για να παραδοθεί? Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος Χανίων στην πραγματικότητα δεν έχει δικαιοδοσία και υποχρέωση να καθαρίσει και να αποκαταστήσει αυτές τις παραλίες. Βλέποντας όμως την αδυναμία όλων των άλλων δημοσίων υπηρεσιών να παρέμβουμε, εμείς αναλαμβάνουμε αυτό το βάρος, έστω και με την δικιά τους την προφορική προτροπή, και σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε. Είναι άγνωστο όμως εάν θα καταφέρουμε μια τόσο μεγάλη καταστροφή και μεγάλη ζημιά, αν θα είμαστε έτοιμοι μέχρι την αρχή της περίοδου, διότι οι υπηρεσίες μας είναι δυστυχώς υποστελεχωμένες, το εργατικό μας δυναμικό είναι πάρα πολύ λίγο και δεχόμαστε ένα τεράστιο βάρος για όλους τους άλλους φορείς που προφανώς έχουν κάποια αδυναμία στο να παρέμβουν.